Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ευθυμίου, καλή σας ημέρα. Δύο ευλογημένες μέρες, γιατί χάρηκα πριν από όλα την Καστόρια, αγαπητέ κύριε Νατσούλη. Γιατί κατά μυστηριό τρόπο είχα έρθει μία και μόνη φορά το 1982, πριν 41 χρόνια. Και η πόλη είναι μαγική, είναι αναγεννημένη, είναι όμορφη, παρά τις δυσκολίες που ξέρω ότι περνάει. Αλλά το διάστημα που μεσολάβεις ήταν διάστημα πολύ... πώς θα το πει κανείς, μιας ανάπτυξης και μάλιστα με όμορφα στοιχεία. Και χάρηκα πολύ την πόλη πριν απ' όλα. Και εμείς, και όλα τα άλλα. Και εμείς την παρουσία σας, βεβαίως. Και εμείς εδώ την παρουσία σας και νομίζω ότι πολλοί κόσμος που ήταν χθες στην αίθουσα που γινόταν η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, έτσι είχατε μια ομιλία αρκετά συναισθηματική για τον ρόλο και, και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω κύριε Ευθυμίου ότι όλοι κάποια στιγμή, για να μην πω έχουν ευεργετηθεί, είδαν ένα καλό και από το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και άσχημα, αλλά είδαμε και καλά πράγματα από το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσω με κάτι κύριε Νασούλη. Πριν από όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ζεστό τρόπο που μιλάτε. Αλλά θα σας πω κάτι που είναι η πεποίθηση ζωής μου. Ότι άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και δεν ασχολείται και με την καρδιά και με το μυαλό, δεν κάνει για την πολιτική. Η πολιτική πρέπει να είναι μια αφιέρωση πριν από όλα σε αξίες και μια βαθιά αγάπη στην πατρίδα. Από εκεί και πέρα να κτίσεις, ας το πούμε έτσι, τα προγράμματά σου, τις τεχνοκρατικές προσεγγίσεις, τι είναι καλύτερο, τι είναι προσφορότερο. Αλλά αν δεν ξεκινάς με το πιο βαθύ συνέστημα που είναι ότι πιστεύεις σε αξίες και θες να υπηρετήσεις την πατρίδα σου, δεν θα είσαι χρήσιμος ως πολιτικός. Άρα αν μίλησα και με συνέστημα και με λογική, είναι κάτι που με εκφράζει σαν στάση ζωής. Και άλλωστε πιστεύω, να σας πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι αυτό κόμισε και ο Ανδρέας Παπανδρέου με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ότι δημιούργησε ένα κίνημα που έδεσε και ένα σύστημα αξιών και μια αγάπη στην πατρίδα, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα κόμμα κοινωνικής δικαιοσύνης και πατριωτικής ευθύνης. Τώρα κύριε Ευθυμίου, είπατε κάτι χθες που δεν το είχα συνδυάσει, να πω την αλήθεια, τόσο καιρό. Συζητήθηκε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ, αλλά είπατε χθες κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσετε. Είπατε κάποια στιγμή ότι το 1974 το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με 13%. Νιώθετε ότι είμαστε ένα νέο 74 το 23. Ακριβώς, ακριβώς. Και για την ακρίβεια είπα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, βλέποντας την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα μια μεγάλη δύναμη που μετά ατύχησε, έγινε μικρή. Και θύμισα σε όλους ότι όταν ιδρυθήκαμε, ξέρετε, είχα την ευλογία να είμαι μέλος της πρώτης λεγόμενης Ιδρυτικής Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 1974. Όταν ιδρυθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε με κανένα χρυσό κουταλάκι στο στόμα. Στις πρώτες εκλογές του 1974 το ΠΑΣΟΚ πήρε 13,74%. Και από αυτό το 13 προχωρήσαμε, συγκροτηθήκαμε, αναπτυχθήκαμε. Και όπως είπατε, και σωστά είπατε, εγώ θα πρόσθετα λίγο, κυρίως προσφέραμε στη χώρα, όσο βέβαια είχαμε και αδυναμίες και κενά και λήψεις και φαινόμενα που ήταν βαθιά αρνητικά, αλλά πιστεύω ότι το ισοζύγιο του ΠΑΣΟΚ στην πατρίδα είναι θετικό. Λέω λοιπόν, όπως διεισδυτικά είπατε στην ερώτησή σας, ότι σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Και αφετηρία, δηλαδή, ίσως, και αφετηρία ίσως. Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε μια βαθιά δοκιμασία και έχει μια διαφορά από όλα τα άλλα κόμματα, κυρίως θα έλεγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ έπαθε αλλά έμαθε. Αυτή η κρίση ήταν για μας μεγάλο σχολείο. Και αυτή η πορεία στην έρημο, γιατί ήταν πορεία στην έρημο από το 12 ως σήμερα, ήταν μια πορεία δύσκολη, ανασύνταξης,
μας έκανε πιο ισχυρούς. Την πληρώσατε με αίμα, είπατε χθες. Την πληρώσατε με αίμα στο Πασόκ. Πληρώσαμε με αίμα, γιατί είναι αίμα αυτό. Ότι ήμασταν οι μόνοι που είπαμε ότι η χώρα πρέπει να σωθεί και ας γίνουμε εμείς ολοκαύτωμα. Γιατί σας θυμίζω, κύριε Νατσούλη, ότι όλοι ακριβώς ακολούθησαν αυτό που κάναμε, αφού πρώτα μας έβριζαν. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν το 2010 στα Ζάπια, ότι υπάρχει μια άλλη εκδοχή που μας την πρότειναν μέσω των Ζαπίων. Ο κύριος Τσίπρας είχε την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο, καταργούμε τα μνημόνια. Και αλυσιδωτά και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης τότε ξεχάσαν τα Ζάπια, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο και ο κύριος Τσίπρας με την περίφημη Κολοτούμπα ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Εμείς όμως είμαστε οι μόνοι που το πληρώσαμε με αίμα και επομένως για μας αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα και να σας πω και κάτι που το είπα και χθες πολύ ανοιχτά, ήταν και μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τις γραμμές μας από τους οπορτουνιστές που είναι έτοιμοι για όλα αυτά να πάρουν μια καρέκλα. Μιλήσατε για ποντίκια που έφυγαν από το καράβι. Αλλά έχω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό, κύριε Ευθυμία, αν μου επιτρέπετε. Σας ακούω. Τα ποντίκια λοιπόν που έφυγαν, αν κάποια στιγμή και σε ένα σενάριο, σε ένα υποθετικό σενάριο, το Πασόκ ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και γίνεται πάλι σε κάποια στιγμή κόμμα εξουσίας και θελήσουν τα ποντίκια να επιστρέψουν στο καράβι, εκεί πώς τι θα κάνετε? Θα υπάρχει επιλογή, θα υπάρχουν κριτήρια, όχι από τώρα? Ναι, μ' ακούτε εσείς? Ναι, σας ακούω. Στην ηχάθηκε η γραμμή. Εγώ σας ακούω μια χαρά. Είμαι στο δρόμο από Καστοριά προς Γιάννενα που έχω σήμερα βράδυ ομιλία και στα Γιάννενα. Θα σας πω ευθέως και το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πεντακάθαρα, όπως θα σας το πω εσάς. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που εκφραζόντουσαν από το ΠΑΣΟΚ. Θεώρησαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόσφερε αυτά που έπρεπε και επίστεψαν, να το πω ομά, το αφήγημα παύλα παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κομμάτι μας. Θα επιστρέψουν με φυσικό τρόπο στο σπίτι τους. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που γίνεται ήδη και γίνεται και η αγκαλιά του Πασόκ είναι ανοιχτή και ξέρουν και οι ίδιοι πού ανήκουν και πού ξαναγυρίζουν. Είναι όμως πολύ διαφορετικό. Προσέξτε να είσαι γραμματέας του Πασόκ, όπως ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης, όπως ήταν η κυρία Ξενογιακοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης, να σε έχει τιμήσει αυτός ο χώρος με το δεύτερο μεγαλύτερο αξίωμα από το αξίωμα του Προέδρου και να πας να υπηρετήσεις άλλα κόμματα και μάλιστα με σαφήνεια για να συνεχίσεις να έχεις τις καρέκλες που σου εξασφάλισε το κόμμα σου πριν. Αυτοί οι άνθρωποι με τα ονόματά τους κιόλας τα είπε ο πρόεδρος, δεν μπορούν να γυρίσουν ποτέ. Ας βρουν τη μοίρα τους όπως τη διάλεξαν, κάπως θα αποκαταστήσουν τον εαυτό τους και σε νέες συνθήκες απεδείξαν ιδιαίτερα ευέλικτοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρα ο αποκλεισμός αφορά τα επώνυμα ονοματισμένα στελέχη, τα οποία αφού καρπώθηκαν θέσεις εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, εκποιήθηκαν... Μόλις είδαν κάπου αλλού εξουσία έφυγαν. Ακριβώς, κραπ. Και όλος ο κόσμος που θεώρησε ότι υπάρχει μια λύση στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και έδωσε ευκαιρία μία και δύο φορές στον κύριο Τσίπρα να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και δυστυχώς διαψεύστηκε παταγωδός, είναι κόσμος που ήδη συντάσσεται στις γραμμές μας, ήδη, και νομίζω, το ξέρετε και εσείς εδώ στην Καστοριά, είναι κάτι που συμβαίνει και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ξαναβλέπεις ανθρώπους, στελέχη, που σου ξανάρχονται και γίνονται πάλι οι σύντροφοί σου και οι κοινοί αγωνιστές στην ίδια προσπάθεια. Είναι σαφής η διαχωριστική γραμμή. Σαφής. Είναι σαφής. Χθες στην ομιλία σας επίσης κάνετε μια ιδιαίτερη έτσι και ενδιαφέρουσα ανάλυση για το εκλογικό αποτέλεσμα και γιατί έφερε αυτό το αποτέλεσμα και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πόσο προσπάθησε να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύετε ότι ήταν... Αυτό είναι το προσωπικό θέμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί κοιτάξτε, η μίμηση δεν είναι κακό πράγμα αν παίρνει την ουσία κάποιου που θες να μιμηθείς. Ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν επικοινωνιακό φαινόμενο. Και επειδή ο ίδιος έχει χάρισμα στην επικοινωνία,
κάθισε και αντέγραψε, θα έχετε παρατηρήσει ότι είχε συνειδητή προσπάθεια να πάρει και τη χρειά της φωνής του Ανδρέα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο Ανδρέας Παπανδρέου κατέληγε να είναι ο συναρπαστικός ηγέτης του μπαλκονιού. Αλλά δεν ήταν επικοινωνία. Ήταν ένα τεράστιο βάθος ουσίας. Όταν ήρθε το 1961 ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, κύριε Νατσούλη, ήταν πρίτανη στο Berkeley, στην οικονομική σχολή, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Θεωρείται στην κατάταξη, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν κατατάξεις. Ένας από τους 5 επιδραστικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως. Και το βάθος της γνώσης για τα θέματα διεθνούς πολιτικής, τα θέματα, τι να σας πω τώρα, οι γλώσσες του, τα αμερικάνικα φυσικά ήταν και δεύτερη γλώσσα του, αλλά τον είχα ακούσει να μιλάει γαλλικά με τον Μιτεράν, που θεωρείται ο μέγιστος χειριστής γαλλικής γλώσσας, και πιστέψτε με, ήταν εισάξιος. Τι θέλω να πω, ο Παπανδρέου είχε ένα γιγάντιο βάρος και βάθος, το οποίο μετά κατέληγε σε επικοινωνιακό χάρισμα. Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς νόμισε ότι το πάνε είναι επικοινωνία και έμεινε στον αφρό. Αλλά τι γίνεται, όταν λες ότι εγώ είμαι ο νέος Παπανδρέου και συγκρίνεσαι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο λαός λέει κάτι απλό. Εζυγίστης, εμετρήθης και ευρέθης ελλειπής. Και έτσι, δηλαδή, και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Το διάλεξε να συγκριθεί με τον Ανδρέα, τον συνέτριψε. Γιατί πώς θα το κάνουμε τώρα, τα μεγέθη είναι τόσο διαφορετικά, που συνετρίβει ο ίδιος αυτή τη σύγκριση που επέλεξε. Και δεύτερον, να σας πω κάτι, ακόμα και σήμερα νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να απαντήσει τι είναι. Ναι, ο κόσμος λέει τι είσαι και δεν μπορεί να απαντηθεί. Είναι ένα νέο σχετικά όμως κόμμα, κύριε Ευθυμίου. Μήπως υπάρχει μια δικαιολογία ότι φτιάχνεται ή τώρα συναρμολογείται ή τώρα δομείται. Υπάρχει δικαιολογία σε αυτό? Εγώ κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολογία. Και σίγουρα διαλέξαν τον εύκολο δρόμο και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση να είναι κόμμα σούπερ μάρκετ, πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι η δύναμή τους, πολυσυλλεκτικό. Ότι όλοι και ο καθένας λέει ό,τι θέλει, φτάνει να είμαστε όλοι μαζί για την εξουσία υπό τον αρχηγό. Ελάτε όμως που η Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλα ζόρια, πραγματικά μεγάλα ζόρια, θέλει πραγματικές αλλαγές και αυτό με τον αστιφύλαξη, με τον χωροφύλαξη δεν αποδίδει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τέτοια υπαρξιακή κρίση πια ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην πραγματικότητα δεν ψάχνει καν το δρόμο να αυτοπροσδιοριστεί. Τώρα βλέπετε, πήγαν να παίξουν το μεσαίο χώρο, τώρα ο κύριος Τσίπρας το ξαναπαίζει αριστερά. Δηλαδή είναι διαρκώς σε μια μεταβαλλόμενη προτεϊκή κατάσταση, όπου ο κόσμος που νιώθει μέσα του ότι χρειάζεται σταθερότητα, νιώθει ότι είναι σε μια κινουμενιά μου. Και γι' αυτό λέμε σωστά, γι' αυτό τονίζει το Πασόκ ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χρυσός χορηγός του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα υπήρχε, κύριε Νατσούλη, τόσο πετυχημένα χωρίς τη διαρκή σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο κόσμος λέει έζησα μια κατάσταση φοβερή και τρομερή σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έζησα μια απόλυτα αναποτελεσματική αντιπολίτευση. Θα γυρίσω στα χειρότερα. Αυτό καρπώνεται ο Μητσοτάκης. Και αυτό λέμε ότι πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει με το Πασόκ ισχυρό και αξιόπιστο στην αντιπολίτευση. Τελευταία ερώτηση. Κύριος Μητσοτάκης, ναι, δεν θα βάζει πια γκολ από τα αποδυτήρια. Μόλις ενισχύεται το Πασόκ, τελειώνει και η ευχέρεια του κυρίου Μητσοτάκη την παντοδυναμία να τη θέλει ασυδοσία. Πρώτα. Θα το πει αυτό. Τελευταία ερώτηση λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, γιατί είστε, επαναλαμβάνω, και στον δρόμο. Πότε θα ξαναδούμε οι ιστορικές και πάλι εποχές Νέα Δημοκρατία με Πασόκ να είναι μπροστά το συγκεκριμένο δίπολο και να εναλλάσσεται στην εξουσία? Είναι μακριά ή κοντά αυτός ο χρόνος? Εμείς επιδιώκουμε να είναι όσο πιο σύντομο γίνεται, γιατί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πολύ μεγάλο παραμύθι όταν ξεχάσει τη σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο ένα παραμύθι. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε παραμύθια πάρα πολύ εύκολα να διαψευστούν. Ο κ. Μητσοτάκης τα έχει ντύσει καλύτερα, αλλά μιλάμε επίσης για ένα παραμύθι. Άρα τα παραμύθια πρέπει να τα λιώνουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δει πολιτικές ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και το Πασόκ θα επιδιώξει το ταχύτερο, προγραμματικά, αξιόπιστα, όπου χρειάζεται με συνενέσεις, προσέξτε,
Δεν είμαστε ούτε εχθροί, ούτε αντίπαλοι, ούτε Έλληνες είμαστε όλοι. Απλώς θεωρούμε ότι έχουμε σωστές προτάσεις. Αν δεν έχουμε σωστές προτάσεις, θα στηρίζουμε. Αλλά εμείς θέλουμε ένα συνολικό πρόγραμμα αλλαγής της πατρίδας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το εγγυηθούμε. Κύριε Ευθυμίου, εγώ αρχικά να σας πω ότι χάρηκα που σας γνώρισα χθες. Σας το είπα ότι χάρηκα πολύ όταν γνώρισα και την αδερφή σας, την Μαρία Ευθυμίου, την καταπληκτική, νομίζω ότι είναι η πιο σπουδαία ιστορικός που έχουμε. Τόσο ξεχωριστό πλάσμα η Μαρία. Γέμισε ένα αμφιθέατρο στο πανεπιστήμιο μας εδώ και μια ομιλία καταπληκτική, ότι χάρηκε πάρα πολύς κόσμος. Χαίρομαι λοιπόν... Ένα ξεχωριστό πλάσμα. Συγγνώμη, δεν το λέω επειδή είναι αδερφή μου. Ναι. Την αγαπάω και την εκτιμώ. Όπως κάθε Έλληνας πολίτης όταν έρχεται σε επαφή με το έργο της. Πιστεύω ότι είναι μια Ελληνίδα που είναι, καίγεται σαν κεράκι και από τις δύο άκρες για να προσφέρει αυτό που κέρδισε η ίδια από την επιστήμη της σαν γνώση στον ελληνικό λαό. Είναι μια άξια Ελληνίδα και ένα πολύ γλυκό και αγαπημένο πλάσμα. Βέβαια έρχονται και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Δεν ξέρω, έχετε μισό λεπτάκι γιατί... Εγώ είμαι στο αυτοκίνητο με ένα υπέροχο φίλο και σύντροχο. Ωραία. Και πάμε χαλαρά προς Γιάννενα. Πάμε Γιάννενα. Είμαι στη διάθεσή σας. Είπε κάτι εδώ, φαίνεται ότι κινεί την απεριέργεια εδώ για τον φίλο μας και τη φίλη μας. Ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι για την επτακομματική βουλή. Τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη, μια επτακομματική, οχτακομματική βουλή, δηλαδή μια βουλή γραφική και απαξιωμένη, με μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη, ένα πολιτικό σκηνικό που θα παραπέμπει σε χώρες με απολυταρχικές κυβερνήσεις. Αυτή η τρομακτική εκδοχή πρέπει να αποτραπεί, έχουμε χρέος να την αποτρέψουμε. Είναι ένα ακόμη χαρτί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η θεωρία της χαμένης ψήφου πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία χάρη ακριβώς στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση έχει το πλεονέκτημα να έχει αποκτήσει μια απόλυτη επικοινωνιακή υπεροπλία, έχει στενές σχέσεις με όλο το σύστημα της το μέσο μαζικής επικοινωνίας έτσι ώστε να διαφοροποιεί κάθε φορά την ατζέντα. Τα 4 χρόνια που κυβερνούσε ο κύριος Μητσοτάκης κατασκεύαζε τον κύριο Τσίπρα ως τον κεντρικό του αντίπαλο γιατί τον βόλευε. Μόλις είδε να προβάλλει το Πασόκ ισχυρά, μας έβαλε εμάς στο στόχαστρο. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί την κλασική πολιτική, σκότωσε τους όλους, φτάνει εσύ να πας πιο ισχυρά. Το θέμα που θα έπρεπε να σκεφτεί ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δεν επιτρέπεται αυτό που έκανε ο ίδιος να αφήνει μια αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει την ατζέντα ο Τσίπρας. Γι' αυτό σας λέω, πληρώσαμε όλος ο προοδευτικός χώρος την ανικανότητα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι την ατζέντα πρέπει να τη βάζεις εσύ με τους όρους. Και όταν πας από εδώ από εκεί, κολοτούμπα έτσι κι αλλιώς, κάνει στον αντίπαλο πανίσχυρο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης θέλει με κάθε τρόπο να πετύχει τη μέγιστη δυνατή αυτοδυναμία. Και εμείς οφείλουμε, και αυτό κάνουμε ως ΠΑΣΟΚ, να περιορίσουμε, γιατί η παντοδυναμία σημαίνει ασυδοσία. Και ήδη η ασυδοσία αυτή εκδηλώθηκε στη διακυβέρνηση. Εκδηλώθηκε στην οικονομία με το να είναι η κυβέρνηση που έκανε τα μεγαλύτερα δώρα στους λίγους με 10 δισεκατομμύρια κατευθείαν αναθέσεις, να αρνείται πολιτικές π.χ. στην ενέργεια που θα έκαναν δυνατή τη μικρομεσαία επιχείρηση να κάνει φτηνή την ενέργεια με τις ενεργειακές κοινότητες που προτείνουμε εμείς, αλλά τις ενεργειακές κοινότητες δεν το θέλουν οι μεγάλοι της ενέργειας που είναι αγκαλιά με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταλάβατε τι εννοώ? Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει επομένως να δούμε ότι η αντιπολίτευση είναι κάτι εξίσου σοβαρό όσο και η κυβέρνηση. Όσο και η κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση προγραμματική, συγκροτημένη με θέσεις, είτε αφορά τα δάνεια, τους δανειολήπτες, όπως έκανε ήδη από το 2010 το ΠΑΣΟΚ,
κύριε Νασούλη, δεν είναι ανατριχιαστικό ότι το Πασόκ έσωσε την πρώτη κατοικία στη χειρότερη εποχή του πρώτου μνημονίου με τον περίφημο νόμο Κατσέλη, τον οποίο δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, και έρχεται μετά η κυρία Κατσέλη, αποφασίζει να κάνει σταδιοδρομία στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά τον υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως δικό του, αλλά γίνεται κυβέρνηση και πουλάει τα δάνεια funds. Και επειδή λένε, μα όχι, δεν το κάναμε εμείς, πώς δεν το κάνατε εσείς? Υπήρξε πιο γελίο θέαμα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ όταν πούλησαν τα δάνεια στα funds ότι ΣΥΡΙΖΑ που κυνηγάγε η αστυνομία τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στις δημοπρατήσεις και στη... Δηλαδή έλωσης. Στους πληστηριασμούς. Δεν θυμάστε που τον κυνηγάγανε από σκεπή σε σκεπή τον Λαφαζάνη? Λοιπόν, υπάρχει μια συγκροτημένη υπεύθυνη αντιπολίτευση που είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτή πρέπει να υψωθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, αυτό ζητάμε, απέναντι σε ένα αλαζονικό και ασίδωτο κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Φθονή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά που ήσασταν μαζί μας και επειδή η Καστοριά μας είναι πια μονοεδρική, η φυγή του κόσμου είναι δεδομένη και γι' αυτό μας στερεί την δεύτερη έδρα του νομού από αυτές τις εκλογές. Θέλω όσο... Που ήταν πολύ στενάχωρο αυτό, βέβαια, ως αποτέλεσμα. Πολύ στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο. Που ήταν πολύ στενάχωρο. Για μια ισορροπία και σας θυμίζω πόσο πρόσφερε αυτή η ισορροπία, γιατί ας πούμε εγώ έχω προσωπικά την αίσθηση πόσο ο Φίλιππος Πετσάνικος, ας πούμε... Κάνατε και προσωπική αναφορά και υπάρχουν ερωτήσεις για τον Φίλιππο Πετσάνικο. Γιατί το είχα ζήσει. Είμαστε 1,5 χρόνο μαζί στο Υπουργείο Παιδείας, συνυπηρετήσαμε και θυμάμαι ότι οτιδήποτε ερχόταν ως δυνατότητα προσπαθούσε να δει πώς θα έρθει στην Καστοριά, ως ευκαιρία. Άρα είναι θέμα ισορροπίας που λείπει δυστυχώς και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξουν τουλάχιστον οι σχέδιοι. Και εκείνη την εποχή είδε και το Πανεπιστήμιο στην Καστοριά και οι πρώτες σχολές ουσιαστικά στην δική του περίοδο. Έτσι. Μια και έχετε και οι δύο ή τουλάχιστον το πέρασμά σας, την παρουσία σας, το έργο σας στο Υπουργείο Παιδείας. Στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σιμίτη, πενθυμίζουμε έτσι. Μεταξύ άλλων. Το 2000-2004 ήταν. Ναι. Πιστεύω. Συνολικά γόνιμη περίοδος. Σωστά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, κύριε Φθημίου, μια και είμαστε μοναδική πια περιφέρεια, και εσείς και όσοι μπορείτε από το ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτική ομάδα που θα προκύψει, να έχετε πάντα στο μυαλό σας την Καστοριά, και νομίζω τα τοπικά στελέχη θα σας μεταφέρουν τα θέματα που αποσχολούν την τοπική μας κοινωνία και τα οποία θα αναζητούν λύσεις. Εκεί σας θέλουμε λοιπόν συμμάχους. Θα σας πω ευθέως, επειδή συν της άλλης δεν είμαι υποψήφιος εγώ, δεν είμαι προσωπικά υποψήφιος. Άρα έχω διπλή μαρτυρία ότι το μοναδικό μου κίνητρο είναι η πίστη μου σε ιδέες και η πίστη ότι η παράταξή μου έχει να προσφέρει. Θέλω να σας πω, αυτό το διήμερο πρόλαβα να δω και μια νέα γενιά στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, πραγματικά εξαιρετική, τοπική. Και αυτό είναι κέρδος όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω για την τοπική κοινωνία. Γιατί η ποιότητα των κομμάτων έχει να κάνει πάρα πολύ με τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην πόλη. Και αυτό που είδα σαν στελεχικό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ ήταν όμορφοι άνθρωποι, άνθρωποι που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, θυσιάζουν κομμάτι της ζωής τους για να προσφέρουν, και νομίζω ότι από αυτό θα βγει κερδισμένο όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, θα βγει και η πόλη από αυτή την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Κύριε Φθημίου, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στα Γιάννα και. Και εγώ, κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους τους Καστοριάτες. Ελπίζω να τα πούμε και πάλι και πολύ θα με ξαναδείτε, σύντομα. Γιατί αγάπησα πάρα πολύ αυτή την πόλη που την είχα ζεστά στην καρδιά μου, αλλά με κέρδισε κιόλας διπλά σε αυτό το διήμερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.